Μέσα στη Βουλή. Εντάξτε. Πέρα από το κόμμα. Θα σας πω αμέσως. Το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου. Θα σας πω. Που κάτι θα έπρεπε να πει ίσως για τον κύριο Διαμαντόπουλο. Δεν ξέρω. Θα σας πω. Θα μας πει ο κύριος Κυρίτσης. Ναι, ναι, θα σας πω. Όταν διευθύνεις την διαδικασία στο Κοινοβούλιο, εκτιμάς το ποια θα είναι η εξέλιξη της συζήτησης, κάνοντας μια παρατήρηση σε κάποιο συνάδελφο. Α, λέτε το υπάρχει ενδεχόμενο, ναι. Υπάρχει ενδεχόμενο μια τέτοια, την οποία και εγώ θεωρώ εντός εισαγωγικών τη λέξη εκτροπή της συζήτησης από συνάδελφο, ο οποίος δίνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς, εάν του γίνει παρατήρηση, να έχω μια ομαδική εν συνεχεία αντίδραση, η οποία δημιουργεί καταστάσεις μέσα στο Κοινοβούλιο που δεν είναι και τόσο όμορφες. Αν τα αφήσει να περάσει. Πέρασε, εντάξει, το πολύ πολύ να διαγραφεί από τα πρακτικά. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιμετωπίζω, διότι υπάρχει, σαν λέω, ο κίνδυνος του μείζωνος προβλήματος. Ναι, του μπορεί να δημιουργηθεί χειρότερα. Βεβαίως. Θα με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Το έχω ζήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, παρατήρησα συνάδελφο ο οποίος διάβαζε εφημερίδα μέσα στο, στον ώρα της συνεδρίασης, που είναι ασέβεια προς τον ομιλητή και γενικά σε πάρει τώρα και μια τηλεόραση να διαβάζει εφημερίδα την ώρα που μιλάει κάποιος, δεν είναι σωστό. Εντάξει, το ότι έκανε αυτό το πράγμα συνάδελφος ήταν και τρομερό και δεν τον πρόσβαλα. Του στείλα τον κλητήρα, του είπα: σας παρακαλώ, δια τον κλητήρα, αν θέλετε, μην. Δεν το είπατε δημόσια. Ναι, παρά τα αυτά δημιουργήθηκε στη συνέχεια τέτοια ένταση που ήταν καλύτερα να μην κάνει την παρατήρηση. Αυτό είναι θέμα χειρισμού, λέτε κάθε φορά. Να απαντήσω και εγώ συνολικά. Πρώτα απ' όλα, αν δεν φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου, την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ θα την είχαν κουκουλώσει. Τι λέτε, κύριε. Βεβαίως. Τι λέτε, κύριε. Βεβαίως. Σας παρακαλώ. Υπάρχουν συνάδελφοι σας παρακαλώ. Της Νέας Δημοκρατίας, σας παρακαλώ. Οι οποίοι θα έπρεπε να όχι, όχι, κύριε Κονόμου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από τη διαδικασία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Δεν είσαστε σε καμία έδρα. Εδώ κουβεντιάζουμε ισότιμα. Άρα εγώ κουβεντιάζομαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν την λογική προστάτηση. Όχι αυτά τα οποία λέτε εσείς. Η δικιά σας λογική. Κουκουλώσει. Δεύτερον, υπήρχαν συνάδελφοί σας οι οποίοι έπρεπε να εξαιρεθούν, διότι υπάρχουν, ας το πω, ήπια συνεπωνυμίες μέσα στη λίστα Λαγκάρντ. Δεν το φροντίσατε αυτό. Τρίτον, σε σχέση με τον κύριο Διαμαντόπουλο, ήταν κρυστάλλινη η τοποθέτηση του κυρίου Διαμαντόπουλου. Έλεγε τι λέει το Σύνταγμά μας και οι νόμοι. Όπως ξέρετε, αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία εγγράφονται στη μεγάλη πολιτική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης για τη Χούντα ήταν τρομοκράτης. Ο Μαντέλα ήταν τρομοκράτης. Ο Νέλσον. Ο Αραφάτ ήταν τρομοκράτης. Ο Γρίβας που είναι και της παρατάξεώς σας για τους Εγγλέζους ήταν τρομοκράτης. Μετά αλλάζει το πολιτικό σκηνικό και τα... Ένα οξυρός συνεπαναστάτης, δηλαδή, για σιγά κύριε Κυρίτση, τώρα να μην τρελαθούμε. Είναι τρομοκράτης ή δεν είναι. Ο Ξηρός έχει καταδικαστεί για τρομοκρατία, για δολοφονίες. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος τελικά. Κάνει ενόπλο αγώνα. Είναι καταδικασμένος. Κάμε να ανέβουμε στο βουνό όλοι μαζί. Είναι καταδικασμένος τρομοκράτης. Αυτό λέει το Σύνταγμά μας, αυτό λέει η νόμη, αυτή είναι η δημοκρατία. Έτσι. Αλλά τη δημοκρατία πρέπει να την εφαρμόζουμε. Δεν γίνεται να μην επιτρέπεται ο άλλος να μιλήσει μέσα στη Βουλή. Ιδίως όταν υπάρχει ένας μπαλτάκος, δηλαδή όταν έχεις ένα κόμμα το οποίο η ίδια η κυβέρνηση το θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση και το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού βρίσκεται σε άμεση συνεννόηση και κλείσαν τη Βουλή για να μην γίνει και αυτή η συζήτηση. Θα γίνει αργότερα αυτή η συζήτηση. Πότε θα γίνει αυτή αργότερα. Καλά, τώρα μας δουλεύουν και θα γίνει αργότερα. Πότε θα γίνει αργότερα, δηλαδή πότε. Έτσι έχει πει η κυβέρνηση τέλος πάντων. Δεν ξέρω, το πιστεύετε σε αυτό. Από την εμπειρία σας. Θα δούμε. Τι να σας πω, κύριε Κυρίτση. Λοιπόν, τα έχουμε δει όλα. Άρα και η κυρία Κωνσταντοπούλου μια χαρά τα λέει. Και ο κύριος Διαμαντόπουλος κινήθηκε απόλυτα μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο. Αν μας ενοχλεί η δημοκρατία, να την καταργήσουμε και τυπικά. Γιατί προς το παρόν την έχουν ψιλοκαταργήσει. Όχι, αλλά έχετε εσείς στη Βουλή. Έχετε ένα θέμα με την τρομοκρατία. Δεν δηλαδή κάθε φορά θέμα. Βλέπει κανείς ότι είσαστε πιο κοντά σε αυτές τις απόψεις. Δεν έχουμε κανένα θέμα με την τρομοκρατία. Πείτε έχουμε εσείς μία εκδήλωση με την δημοκρατία. Μία εκδήλωση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα θύματα της τρομοκρατίας. Πείτε μου μία φορά. Που έχετε πει, ρε παιδιά, υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν και τα θύματα αυτών των δολοφόνων. Πείτε μου εσείς μία εκδήλωση ή μία διαδήλωση που έχουν κάνει τα κυβερνώντα κόμματα για το θέμα αυτό. Μα και δεν. Μία. Πείτε τα κυβερνώντα κόμματα είναι ξεκάθαρα τουλάχιστον. Πείτε μου μία. Τα άλλα κόμματα είναι ξεκάθαρα. Και πείτε μου και την τρομοκρατία. Και πείτε μου μια σαφή θέση τοποθέτηση. Πείτε μου και μία εκδήλωση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της τρομοκρατίας. Μία. Δεν είναι θέμα αν υπάρχει καμία. Δεν είναι θέμα αν έχετε κάνει υπέρ. Άρα τι κάνετε. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε αδριζόμενες διάφορες δηλώσεις, τοποθετήσεις, εκδηλώσεις κλπ. Σας τα κατατάσσουν πιο φιλικά. Σας απαντάω, μπαλτάκος. Το λέω. Η απάντηση είναι μπαλτάκος. Το δεξί χέρι του Σαμαρά, κολλητός της εγκληματικής συμμορίας. Θέλουμε κάτι άλλο. Είναι πρωθυπουργός και ήταν ο διευθυντής του γραφείου. Άλλο, λέμε άλλο, μου λέτε. Όχι, είναι αναλογία. Είναι αναλογία. Για τα πράγματα, κρίνονται κατά αναλογία. Δεν γίνεται οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε στενή επαφή μέσα στο γραφείο τους
με κάποιον τον οποίον πάλι το Σύνταγμα και οι νόμοι, εγώ δεν εκφράζω γνώμη, θεωρούν εγκληματική συμμορία, να έρχονται μετά να παριστάνε τον Δημητή στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα να κλείσουμε. Θεωρώ ότι είναι